Προέρχεσαι από έναν τραυματισμό, χτύπησες το πόδι σου, έχεις επιστρέψει στις προπονήσεις. Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή? Εντάξει, νιώθω πάρα πολύ καλά. Έκανα καλή αποκατάσταση. Νομίζω το διάστημα που έμεινα έξω ήταν οδυνηρό για μένα. Εντάξει, πιστεύω ότι σιγά σιγά πρέπει να μπω στο ρυθμό να βρω τα πατήματά μου και νομίζω ότι μέσα στα παιχνίδια θα φανεί. Πόσο δύσκολο είναι να βρεις το ρυθμό σου όταν περιμένεις να υπάρχουν παιχνίδια και τελικά δεν υπάρχουν παιχνίδια? Εντάξει, αυτό είναι σίγουρα ένα θέμα, αλλά από εκεί πέρα αυτό δεν εξαρτάται από εμάς τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω γι' αυτό είναι άλλοι οι αρμόδιοι που πρέπει να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Και καλό θα είναι να τα λύσουν σύντομα, ώστε να υπάρχουν παιχνίδια και οι ομάδες να μπουν στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Πώς είναι να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να ξημερώνει η Παρασκευή και ουσιαστικά 100% να μην μπορεί να σου πει κανένας αν θα παίξεις την Κυριακή? Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ζουν για τα παιχνίδια. Γι' αυτό προπονούνται κάθε εβδομάδα για να είναι έτοιμα στα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, είναι ένα θέμα και αυτό πρέπει να λυθεί. Διότι και σαν ομάδα και σαν ποδοσφαιριστές, άμα δεν παίζεις, μένεις πίσω και αγωνιστικά και χάνεις και πιστεύω τα πατήματά σου. Το δικό σας το σχόλιο των ποδοσφαιριστών για όλη αυτή την κατάσταση μέσα στα ποδητήρια ποιο είναι, πώς το βλέπετε? Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι μόνο για εμάς ποδοσφαιριστές. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Super League και στη Football League που έχουν αναβληθεί τα παιχνίδια, νομίζω ότι δεν είναι καλό αυτό. Όπως είπα, όλοι οι ποδοσφαιριστές κάνουν προπονήσεις και προετοιμάζονται για τα παιχνίδια και όσο δεν υπάρχουν παιχνίδια και δεν λύνουν τα προβλήματα, τόσο και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών πέφτει. Νομίζω καλό είναι να λυθούν τα προβλήματα γρήγορα, ώστε να υπάρχουν παιχνίδια και να μπούμε ξανά στους ρυθμούς που είχαμε και πριν. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση πλέον είναι το παιχνίδι με τη Dynamo Minsk στη Λευκορωσία. Είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή έτοιμη για το παιχνίδι αυτό μετά τη διακοπή? Εντάξει, νομίζω από μια μεριά ότι η διακοπή και της Εθνικής αλλά και τώρα που αναβλήθηκε το παιχνίδι μας έκανε καλό για να δουλέψουμε παραπάνω στα προβλήματα που είχαμε. Νομίζω ότι η ομάδα θα εμφανιστεί έτοιμη, διότι έχουμε αρκετό καιρό ακόμα να προετοιμαστούμε και πιστεύω δεν θα μας ρίξει αρνητικά που δεν παίζουμε τώρα την Κυριακή.